Ο HPV είναι μια πάρα πολύ συχνή λίμωξη, η οποία μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή. Ο ιός HPV έχει πολλούς τύπους, κάποιοι είναι καλοήθεις και σχετίζονται με τα κονδυλώματα. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τύποι υψηλού κινδύνου, οι οποίοι σχετίζονται με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αυτό που μπορεί να κάνει κυρίως μια γυναίκα ή και ένας άντρας είναι να χρησιμοποιεί συστηματικά το προφυλακτικό. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ειδικά για τα κορίτσια, θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί. Σε όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχουν αναπτυγμένες χώρες, ο έλεγχος εξακολουθεί στη μεγάλη πλειοψηφία να είναι το PAP test. Επειδή υπάρχει πρόβλημα με την ευαισθησία του, έχει μειωμένη ευαισθησία, φαίνεται ότι θα προσθεθεί και το DNA test. Το θέμα είναι τι γίνεται στη συνέχεια. Πώς γίνεται η διαχείριση μιας γυναίκας που θα βγει, ο συνδυασμός αυτός των εξετάσεων θα βγει θετικός. Και εκεί σας είπα ότι έρχεται σήμερα το mRNA test, δείχνει κατά πόσον υπάρχει ενεργός λίμωξη από επικίνδυνους HPV υπότυπους. Το εργαλείο αυτό μας βοηθάει είτε στο να αποφασίσουμε επέμβαση, είτε να μην αποφασίσουμε επέμβαση, αλλά αντίθετα να αποφασίσουμε μια συντηρητική θεραπεία. Το κόνσεπτ της θεραπείας είναι η αφαίρεση των αλλοιώσεων αυτών. Αυτό που έχει εξαιρετική σημασία είναι η τεχνική, να αφαιρέσει την περιοχή που έχει αλλίωση και μόνον και όχι να συναφαιρέσει πολύ μεγάλο βήμα τραχύλου, ο οποίος είναι φυσιολογικός, διότι οι μεγάλες αφαιρέσεις τραχύλου είναι πέραν του βεβαίου ότι έχουν μελλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις όταν αυτή η νέα κοπέλα μείνει έγκυος. Αυξάνουν δηλαδή, πολλαπλασιάζουν τα ποσοστά και τον κίνδυνο σοβαρής προβλεότητας, ακόμα και από πολλών δευτέρων τριμήνων. Υπάρχει μια κολπική κρέμα με βάση την κουρκουμίνη, το γνωστό μας κουρκουμά. Αυτό λοιπόν είναι ένας φυσικός, ισχυρότατος αντιοξειδωτικός παράγοντας και από την διεθνή εμπειρία, αλλά και από την εμπειρία της δικιάς μας ομάδας. Έχουμε δείξει ότι νέες γυναίκες με αλλοιώσεις αναγνωρίσιμες κολποσκοπικά στον τράχυλο και με θετικούς τους βιοδείκτες τους που σχετίζονται με την HPV λίμωξη, φαίνεται ότι μετά από 3-6 μήνες εμφανίζουν σε εντυπωσιακά ποσοστά ύφεση όλων των παραμέτρων.